γειτονιά, φίλε, κανονικά. Εδώ μεγάλωσες. Εδώ, στο σημείο που βρισκόμαστε, εδώ έπαιζα μπάλα. Το ένα τερματάκι ήταν αυτό εδώ και το άλλο ήταν εκείνο εκεί πίσω. Δεν υπήρχε τίποτα εδώ στην περιοχή. Δάσος κανονικά δηλαδή. Κανονικά. Τίποτα από αυτά που βλέπεις δεν υπήρχαν. Καθόμασταν και παίρναμε πάντα μέχρι το φως του ήλιου όταν έδειξε ο ήλιος και ακούγαμε και τα τσακάλια από τον ημιτό. Σηκωνόμασταν και φεύγαμε γιατί φοβόμασταν. Καλά, πλάκα που κάνεις. Ναι. Τελείως άλλη κατάσταση. Χωματόδρομος έξω και τέτοια δηλαδή. Ναι, κανονικά, τίποτα. Εδώ δεν περπατάει άνθρωπος. Πώς ήρθατε εδώ πέρα, είχε η μητέρα σου, ας πούμε, κάποια καταγωγή από εδώ, κάποιο σπίτι, ή ξαφνικά αποφάσισε να μείνετε εδώ πέρα? Αμπελόκι που ήμασταν πριν και λόγω του μαγαζιού, επειδή βρήκε αυτό τον χώρο εδώ πέρα. Στο πουθενά όμως. Στο πουθενά. Φαντάζομαι τότε θα είχε 2.000 κατοίκους κι άμα είχε. Ναι, τίποτα. Το μέρος ήταν σχεδόν παραθεριστικό. Δηλαδή το καλοκαίρι είχαμε περισσότερο κόσμο και το χειμώνα ήμασταν μόνοι μας. Επέλεξε αυτό το χώρο εδώ πέρα για να κάνει το μαγαζί και ήταν το σπίτι από πάνω και έτσι βρεθήκαμε εδώ. Δηλαδή σε ένα περιβάλλον που από το Αμπελόκι που εγώ τότε έκανα πρώτη Δευτέρα εκεί και ήρθα εδώ στην Τρίτη, την Τετάρτη, δεν θυμάμαι τη τάξη. Πρέπει να πάθει. Σάχασα. Δεν ξέρω τι γινόταν. Αλλά ευτυχώς αυτή η επιλογή ήταν καθοριστική στη ζωή μου γιατί μου άλλαξε τα πάντα. Ήταν, δηλαδή, εγώ μεγάλωσα σχεδόν σαν να νιώθω σαν να μεγάλω σε χωριό. Δηλαδή, ενώ είσαι Αθηναίος, είναι και σαν να μην είσαι Αθηναίος. Σαν να έχεις μεγαλώσει ουσιαστικά στην επαρχία. Ναι. Σκέψου, υπολόγισα ότι εμένα η καταγωγή μου είναι από την Άρτα. Οπότε τα καλοκαίρια, Χριστούγεννα και Πάσχα, πήγαινα στην Άρτα. Μετά ερχόμουν σε αυτό το περιβάλλον. Οπότε περισσότερο νιώθω πιο κοντά στην επαρχία, ας πούμε, παρά στην πόλη. Τρίτο δημοτικό λέει εδώ πέρα. Ήταν τρία τότε ή ήταν το μοναδικό αυτό? Δεν θυμάμαι. Νομίζω ότι με το ζόρι είχαμε ένα. Πόσο έχει αλλάξει πολύ το μέρος δηλαδή από τότε? Είναι άλλο μέρος. Άλλο μέρος. Είναι άλλο μέρος. Δηλαδή το μόνο που είναι ίδιο είναι το σχολείο. Έτσι ήταν ακριβώς. Ήταν ακριβώς έτσι. Εγώ είχα προλάβει όταν φτιάχτηκε και αυτό εδώ πέρα το κομμάτι που δεν υπήρχε τότε. Και μάλιστα είχαμε και το πλεονέκτημα ότι μερικά καγκελάκια ήταν κομμένα. Οπότε μπαίναμε από εδώ το απόγευμα και παίζαμε και μπάλα και εδώ μέσα. Α, παίζατε και εδώ μπάλα. Είχε κανένα φως τουλάχιστον, γιατί εκεί πέρα δεν είχε φως. Όχι, πάντα με τη δύση του τελείωνε φως. Και με κουβέντες. Μάριε, δρόμο. Ακούγε την παλιά. Ναι, κανονικά. Ή άμα ήθελε να φας. Μάριε, φαγητό. Στο διάλειμμα έφευγα από εδώ. Πήγαινα, έπαιρνα φαγητό και ξαναγύρναγα. Αυτή ήταν η. Τόσο κοντά είναι το σπίτι, δηλαδή. Είσαι ο καλός μαθητής? Εντάξει, καλό παιδί ήμουν. Έχει σημασία. Ναι, καλός μαθητής. Δεν μπορώ να πω ότι ήμουν ιδιαίτερα καλός μαθητής. Από ένα σημείο και μετά λίγο το ψηλό άφησα. Το μυαλό μου ήταν λίγο αλλού. Συναντήσαμε μία δασκάλα πριν, από παλιά, και είπε ότι δεν περίμενε ότι θα γίνει ηθοποιός. Δεν έχει εκδηλώσει δηλαδή κλίση προς τις τέχνες από τότε ή σου έσκασε ξαφνικά? Όχι, η αλήθεια είναι ότι μου ήρθε λίγο αργά η ιδέα. Καλά, δεν μιλάμε τώρα για δημοτικό που ήταν η δασκάλα μου, ας πούμε. Στο γυμνάσιο, λύκειο περίπου άρχισα σιγά σιγά να καταλαβαίνω ότι μου αρέσει αυτός ο χώρος και η επιλογή μου η τελευταία στο λύκειο, ας πούμε, και λίγο μετά ήταν η σκηνοθεσία. Μέχρι εκεί το είχα φτάσει. Ότι μπορεί να με ενδιαφέρει η σκηνοθεσία. Αλλά όταν τελείωσα το σχολείο, αυτό που ήθελα να κάνω ήταν να δώσω σχολικάρο. Δηλαδή αυτό ήταν. Σε πιο μικρές ηλικίες διάφορα πράγματα. Τώρα ο πυροσβέστης, ο οδηγός Φόρμουλα 1 και ό,τι λέει ο καθένας. Πρώτος φεριστής, το αγαπημένο μου. Επειδή είμαστε και συνομίλοι και νομίζω ότι μας επηρέασε πάρα πολύ ο Tom Cruise από το Top Gun τότε. Ναι. Είχα και εγώ ακριβώς την ίδια. Είχα ακριβώς. Πολύ. Καθόμουν και έπαιρνα τα περιοδικά αυτά που υπήρχαν, το πτήση και τεχνολογία. Και διάστημα, κάτι τέτοιο. Να βλέπω τα αεροπλάνα, την τεχνολογία, πώς θα το οδηγήσω, τι θα κάνω. Αλλά τελικά πέτυχα. Στολή φόρεσες όμως. Έπαιξες τις αέρες. Ναι, το έκανα αυτό, ευτυχώς. Άρα το εκπλήρωσες το όνειρό σου εν μέρη. Ναι, όχι, γι' αυτό ακριβώς, για αυτή τη σειρά αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός που κατάφερα και ήμουνα στο team και πήγα και τα όλα από κοντά. Δηλαδή μεγάλο μέρος του ικανοποιήθηκε αυτό το αποθυμένο που μου είχε μείνει. Διάβαζα που έλεγες παλιότερα ότι έχουμε βραζιλιάνικες σειρές. Μετά ήρθαν τα τουρκικά, μετά ήρθαν τα μεξικάνικα, μετά δεν ξέρω. Θα φθήνει η ελληνική μυθοπλασία. Και έχω να διαφωνήσω μαζί σου, φίλοι μου, αυτό. Γιατί τελικά πέρασε μια κάμψη η ιστορία, αλλά βλέπουμε ότι πάει πάλι. Όχι, θα σε διορθώσω. Δεν είχα πει αυτό. Είχα πει ότι να μην ανησυχούν όσοι το βλέπανε ως τερματικό σταθμό τα βραζιλιάνικα ή τα τουρκικά, γιατί αυτές είναι μόδες που περνάνε. Όπως και τα reality είναι μόδα που περνάει. Η μυθοπλασία δεν είναι μόδα. Αυτό έλεγα τότε, ότι όπως έγινε και τώρα με τα reality, το παρακολουθήσαμε τα τελευταία 2-3 χρόνια. Πάντα κατά καιρούς η τηλεόραση κάνει τέτοιες μόδες. Ο κόσμος στην αρχή το βλέπει περισσότερο γιατί μπορεί να έχει καιρό να το δει, το ξαναφρεσκάρει και μετά το βαριέται. Μια σειρά δεν μπορεί να τη βαρεθεί ποτέ.
το βλέπεις και τις επαναλήψεις. Οι ελληνικές σειρές κάνουν διαρκώς νούμερα και σε επαναλήψεις, γιατί ο κόσμος θέλει και του αρέσει να βλέπει ελληνικές σειρές. Υπάρχει reality που έχεις παρακολουθήσει, μια και το ανέφερες. Να μπω στον πειρασμό, να το δω συστηματικά όμως, όχι τώρα μια φορά για να δω πώς είναι. Όχι πάρα πολύ. Είναι αλήθεια. Δεν έχω, δηλαδή, αν εξαιρέσεις το πρώτο Big Brother με τον Τσάκα και τον Πρόεδρο, αυτό πρόβλημα, που ήταν κάτι πραγματικά πρωτόγνωρο για όλους μας που το βλέπαμε έτσι από περιέργεια, τόσο πολύ δεν έχω παρακολουθήσει κάτι άλλο. Μερικές φορές ενοχλούμε με κάποια reality. Όπως? Δεν μου αρέσουν τα... Ψάχνω γαμπρό, ας πούμε. Ναι, αυτό δηλαδή με τον Bachelor είναι λίγο περίεργο να έχεις έναν γαμπρό για πολλές κοπέλες που τις φυλάει όλες για να δει ποια του ταιριάζει. Το θα βρεις τον δάσκαλό σου, ας πούμε, που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία, είναι νομίζω η μεγαλύτερη επιτυχία σου τηλεοπτική. Την εποχή που ζούμε μπορεί να μην πέρναγε αντίστοιχα, γιατί έχει αλλάξει τελείως ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Είναι ένας καθηγητής, τον ερωτεύεται μια μαθήτρια. Πρόσεξε να δεις. Έχει αλλάξει η εποχή τώρα. Μιας και τα αναφέρεις, θα σου πω το εξής, που ακόμα και για εκείνη την εποχή το είχαν σκεφτεί οι άνθρωποι και από την παραγωγή και από τη σκηνοθεσία τότε. Το είχαν προσέξει, δεν βάλανε ποτέ μια πιτσίρικα. Σωστό. Γιατί αυτομάτως θα άλλαζε όλη η εικόνα. Έχεις απόλυτο. Και θα ήταν τελείως διαφορετικό. Η Ευδοκία Ερμελιώτη τότε δεν ήταν 16 χρονών ή 18. Ήταν μια ηθοποιός πολύ μεγαλύτερη. Έπαιρνε τη σύμβαση και μπορούσε να το δεχτεί όπως ήταν. Προφανώς δεν ήταν κάτι που θα το πρότεινε. Δεν ξέρω αν θα συνέβαινε και σε τι ποσοστό στην κοινωνία, αλλά ήταν κάτι που δεν θα το δεχόσουν να το έβλεπες έτσι. Προσπαθούσες να παίξεις στο όριο που να φαίνεται η μυθοπλασία και μια ιστορία που μπορεί να έχει ενδιαφέρον, αλλά δεν προτείνεις ότι πρέπει να γίνεται κατά κόρον στην ελληνική κοινωνία, ας πούμε. Αλλά νομίζω ότι και τα σύριαλ τα δικά μας οφείλουν να εναρμονίζονται με τις επιταγές της ελληνικής κοινωνίας στο χρονικό διάστημα που βρίσκονται. Διάβασα να λες ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζεις την πατρότητα έχει μητρικά χαρακτηριστικά. Σε καθιστά καλύτερο πατέρα εντός εισαγωγικών το γεγονός ότι έχεις τόσο ισχυρό μητρικό φίλτρο μεγαλώντας με τη μητέρα σου. Δεν ξέρω. δεν ξέρω να σου απαντήσω, γιατί δεν καταλαβαίνουμε απόλυτα συνήθως τι είναι αυτό που κάνουμε όταν το κάνουμε. Δηλαδή είναι λίγο δύσκολο να καταλάβω πώς είμαι σαν πατέρας. Τα λάθη μου προσπαθώ να τα φτιάχνω όσο μπορώ. Αλλά ξέρω ότι με έχει καθορίσει σαν άνθρωπο. Με έχει στιγματίσει αυτό όλο μου το μεγάλωμα με τη μητέρα μου μόνο και σε ένα κομμωτήριο το οποίο είχα πάρα πολύ επαφή με γυναίκες και είμαι πάρα πολύ κοντά στο γυναικείο σκεπτικό, στην αντίληψη, στα προβλήματα, στις δυσκολίες που είχαν. Πάρα πολλές φορές αισθάνομαι ότι λειτουργώ με πιο θηλυκό σκεπτικό από ότι αρσενικό. Δηλαδή πάντα το μυαλό μου μπαίνει στη θέση των γυναικών και μετά των ανδρών. Μήπως προαλήφθηκε ευρωβουλευτής? Δεν με αφορά καθόλου. Δεν με αφορά καθόλου ούτε η Βουλή ούτε η Ευρωβουλή. Ο λόγος που ασχολήθηκα με την πολιτική, ασχολήθηκα εννοώ ότι μπήκα σε έναν δρόμο να ασχοληθώ λίγο πιο ενεργά με τα κοινά, γιατί πάντα ασχολούμαι με τα κοινά. Ο λόγος που ξεκίνησα ήταν τα παιδιά. Θυμάμαι το περιστατικό της πρώτης λιποθυμίας που είχα διαβάσει σχολείο. Λόγω πείνας, λόγω κακής διατροφής. Ήταν το 12. 12 ή 13 που διάβασα στην εφημερίδα ότι λιποθύμησε παιδάκι σχολείο και τα χάσα. Και λέω δεν μπορώ να ζω στην ίδια κοινωνία για να. Δεν έχει κανένα νόημα. Δεν έχει κανένα νόημα να κάνω τηλεόραση, δεν έχει κανένα νόημα να κάνω θέατρο, δεν έχει κανένα νόημα να παίρνω τα λεφτά μου και να πηγαίνω εκδρομή, όταν ξέρω ότι στην κοινωνία συμβαίνει αυτό.